Αλλά τώρα έρχεται η αγαπημένη Θεσσαλονικιά, η κούκλα Βάσο Λασκαράκη. Αχ, ρεμπάνι, πρόσεχε. Βάσο μου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις. Καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Πώς είσαι, Βάσο μου. Μια χαρά, εσείς. Και φαίνεσαι, και αυτό λέγαμε, δόξα τω Θεώ και φτού φτού φτού, γιατί πια έτσι έχουμε φτάσει να λέμε. Είσαι από τις τυχερές που αισθάνεσαι πολύ δημιουργική, είσαι πολύ παραγωγική. Εντάξει, όλα πάνε καλά, ευτυχώς. Χαίρομαι γι' αυτό και αισιοδοξώ. Θέλω να σκέφτομαι θετικά. Σκέφτεσαι θετικά και αισιοδοξείς επειδή ακριβώς έχεις τη δουλειά σου, έχεις τον άνθρωπό σου ή έτσι είσαι σαν άνθρωπος? Νομίζω ότι έτσι είμαι σαν άνθρωπος και τα τελευταία χρόνια το προσπαθώ να το καλλιεργώ όλο και περισσότερο, να μην μιζεριάζω, να μην σκέφτομαι αρνητικά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τι να κάνουμε. Είσαι στο θέατρο, ξεκινούν και τα κλαμμένα όνειρα. Ναι, ξεκινάμε 5 Νοέμβρη, το θέατρο έχει ξεκινήσει ήδη. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Φτού, φτού, φτού. Και ο Γιάννης είναι γι' αυτό στο θέατρο. Γενικά στην οικογένεια υπάρχει ένα καλό αστέρι. Ναι, δεν μπορώ να πω. Ρε Σιβάσο, θέλω να σου πω, έχω να πούμε πάρα πολλά και για τα δικά σου. Επειδή ήρθα στην παράσταση του Γιάννη, άντρες έτοιμοι για όλα. Πώς είναι να είσαι η αγαπημένη του και να το βλέπεις να κάνεις τριπτής, δεν ζηλεύεις? Όχι καλέ, τι να ζηλέψω. Μια χαρά! Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει. Ωραία, περνάνε οι άντρες, γδύνονται. Γδύνονται όντως. Και έχει πλάκα. Εμένα μου λέγε μια φίλη μου, μου λέει: κοίτα να δεις, θα προλάβεις να δεις έτσι και εστιάσεις. Μου λέει: ζένα. Λέω: δεν μπορώ, ντρέπομαι, άζεμαι. Το έλεγα πριν στη Βάσο, μου λέει: καλά, καλά, εντάξει. Βλέπεις και δεν βλέπεις. Εσύ όταν πας, εστιάζεις το Γιάννη? Όχι, αφού βλέπω τους άλλους για να ξέρω τι γίνεται. Μάνι, είναι δυνατόν δηλαδή. Έλα, μωρέ, έχει πλάκα. Από αυτό το έργο έχει αυτό το τρικάκι. Έτσι, τώρα δεν μπορώ να πω. Επειδή έχουμε ξεκινήσει κι εμείς, είδα γενική δοκιμή, είδα και πρεμιέρα. Ό,τι είδα, είδα τώρα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα πάνε οι επόμενοι να δουν. Οι θεατές. Ναι. Άκουγα πάντως τον Κόκλα που λέγε στη Μενεγάκη ότι αν γίνει λέει κάτι και δεν ανάψουν τα φώτα. Ναι, θα έχουμε τραγωδίες. Θα έχουμε ατυχήματα, ε. Ναι. Οι τραγωδίες, οι ευτυχίες. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα μπορέσει ο κόσμος να δει πολλά. Τι κάνει όμορφη Θεσσαλονίκη, σου λυπεί. Είσαι εδώ και 6 χρόνια εδώ. Εγώ είχα πάει το Σαββατοκύριακο και είδα χαμογελαστούς ανθρώπους, Βάσο. Εντάξει, εγώ και εδώ βλέπω χαμογελαστούς ανθρώπους. Μου λείπει ότι δεν μπορώ να πηγαίνω πολύ συχνά. Εντάξει, τώρα όλο το χρόνο δεν θα μπορέσω να πάω. Θα μπορέσω να πάω ίσως Πάσχα, καλοκαίρι. Η οικογένειά σου είναι εκεί? Ναι, όλοι είναι εκεί πέρα. Όλοι είναι εκεί πέρα. Αλλά όταν καταφέρουν, προλαβαίνουν και έρχονται εκείνοι. Αλλά εντάξει, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, τη στέλνουμε τα πολλά φιλιά μας. Τώρα όμως θα πάμε μία βόλτα μέχρι την Κρήτη. Θα δούμε μία συνέντευξη του Νίκου Ζωηδάκη. Σε λίγο, συγγνώμη, ναι. Ομολόγηση ψυχής, μας μιλάει για την οικογένειά του και πώς ο πατέρας του τον έδερνε για να μην μάθει λύρα, αλλά άμα είναι γραφτό σου, να ακολουθείς έναν δρόμο θα το κάνεις, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι. Οι γονείς σου, όταν τους είπες ότι θες να γίνεις ηθοποιός, χάρηκαν ή είχαν άλλα σχέδια για σένα, για ιατρική, δικηγορία? Όχι, δεν αντιδράσανε καθόλου. Ίσως γιατί δεν. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ ήσυχη ως παιδί και δεν έδινα ποτέ δικαιώματα. Ναι. Οπότε ξέραν ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσω πρόβλημα. Δηλαδή μου είπαν, αν αυτό θέλεις να κάνεις. Κάντο και σε στήριξαν. Μπράβο τους. Θέλω να πω απλά ότι η Άννα Βύση που δίνει συνεντεύξεις με αφορμή την πρεμιέρα της, μίλησε και στο gossiptv.gr και έδωσε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Βλέπουμε εδώ κάποιο πλάνο. Θα σου πω με λίγα λόγια, Βάσο, ότι κάνει μία δήλωση στον Τάσο Θοδωρόπουλο και λέει: αν όλοι οι άνθρωποι είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είμαστε εν μέρη bisexual. Α, πολύ τολμηρή δήλωση. Η Άννα Βύση πάντα ξέρεις, προκαλεί. Σου φαίνεται ροκτύπη, σας αρέσει, τη συμπαθείς? Καλά, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Δεν έχει τύχει ποτέ να τη δω live, ποτέ όμως. Εύχομαι φέτος να τη δω. Θέλω να δω πάρα πολύ και την παράσταση που σχεδιάζουν να κάνουν τους δαίμονες, γιατί δεν τους είχα δει παλιότερα. Γενικά είσαι της διασκέδασης, βγαίνεις? Δεν βγαίνω πολύ συχνά. Βγαίνω μια φορά το εξάμηνο. Δεν έχω πολύ τον χρόνο. Ναι, δεν βγαίνω. Γιατί. Άμα έχω θέατρο και τηλεόραση, πού να βγω? Τα μπουζούκια και τα εστιατόρια. Όχι, θα βγω μια φορά στο εξάμηνο συνήθως. Λοιπόν, έχω να σε ρωτήσω πολλά. Ας δούμε την συνέντευξη του Νίκου Ζωηδάκη και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα. Επιστρέψαμε στο FBTV και η παρέα μεγάλωσε. Έχουμε γίνει τρεις. Mm-hmm. Ναι, έχουμε γίνει τρεις. Είμαστε τρεις. Τι έχεις αργήσει και φοβάσαι? Εγώ δεν βλέπω κανένα τρίτο. Έχω πει θα συζητήσουμε δυο. Να σε ρωτήσω κάτι, ποια είναι η ερώτηση που απεχθάνεσαι και δεν σ' αρέσει να σου την κάνουν με ποιες μόνοι σου? Δεν έχω ούτε μισή ερώτηση. Η ερώτηση είναι μία. Όταν αρχίζουν να τις μιλάνε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τρελαίνεται. Δεν θέλει να μιλάει για την προσωπική της ζωή, ρε παιδί μου το κορίτσι. Τέλος. Έχω την αίσθηση ότι μετά από 4 χρόνια, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, ότι πια είσαι πολύ χαλαρή και απελευθερωμένη, έτσι δεν είναι? Όχι, εντάξει, χαλαρή είμαι. Απλά
Χαλαρίνε. Δεν θέλω να το συζητάμε πολύ, πολύ. Όχι, όχι. Θέλω απλά. Θέλω απλά. Διάβασα σε μια συνέντευξή σου και μου είχε κάνει εντύπωση που είχε πει ότι δεν είσαι από τα κορίτσια που μεγάλωσαν με το όνειρο του νηφικού κτλ. Α, τα ίδια. Πάλι εξώφυλλο. Πάλι τέτοιο. Όχι, πάλι δεν θέλω να γίνω νύφη. Αυτά. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Αυτά δεν μπορώ να ακούω πάλι. Όχι, ισχύει ότι όντω έχει μεγαλώσει και με πιο. Δηλαδή δεν είναι σε αυτό. Δεν το σκέφτομαι αυτό. Δεν το σκέφτομαι. Δεν έχω πει δεν θα γίνει ποτέ. Δεν το σκέφτομαι, δεν το σχεδιάζω, δεν με αφορά αυτό. Ναι. Τελειώσει την κουβέντα, παιδιά, κι άλλο για του γάμου. Να σου πω, είναι ιδανική σύντροφο, βέβαια, η Βάσο Λασκαράκη, γιατί όταν λέω ότι δεν το σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει ο γάμο, νομίζω ότι είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Να προτείνει και παρά έξω, λέει, να τα προξενεί. Εγώ πιστεύω όμω ότι όταν το κάνει αυτό, μπορεί ο σύντροφό σου να έχει την επιθυμία να σου ζητήσει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά κάπω φοβάται και λέει ρε μπα και. Ο δικός μου άνθρωπος δεν θέλει. Κοίτα, όταν είσαι με τον. Ξέρεις πολύ καλά ποιον έχεις δίπλα σου και με ποιον. Και εσύ ξέρεις για τον άντρα σου. Εγώ ξέρω για τον άντρα μου. Άλλος ξέρει για τον άντρα του, για τη γυναίκα του. Ξέρει πολύ καλά με ποιον είναι. Και δεν μπορούμε να τα λέμε όλα παρά έξω. Άλλο τι λέμε στο σπίτι και άλλο τι λέμε παρά έξω. Απλά νομίζω ότι όλα θα αλλάξουν όταν θα πάρεις την απόφαση ότι θες να έχεις ένα παιδί. Εκεί μάλλον θα ξεκλειδώσει όλο το σύστημα. Αισθάνεσαι έτοιμη να γίνεις μανούλα ή νομίζεις ότι και αυτό είναι κάτι που δεν σου έρχεται. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ποτέ έτοιμος για όλα αυτά. Δεν ξέρω. Συνήθως λένε ότι ακόμα και όταν δεν το θέλεις, όταν συμβεί, λες γιατί δεν το ήθελα πριν. Δηλαδή αυτά έχω ακούσει από φίλες που έχουν παιδιά. Αλλά επίσης είναι κάτι που δεν το σχεδιάζω και δεν μου αρέσει να κάνω και τέτοιου τύπου σχέδια γιατί με αγχώνουν. Ακόμα και όταν με ρωτάνε, αγχώνομαι πολύ. Δεν θέλω να με ρωτάνε, δηλαδή άλλο το αν θα παντρευτώ, αν θα κάνω παιδιά. Το αισθάνομαι πια και σαν γρουσουζιά. Δεν θέλω άλλο να με ρωτάνε. Νομίζω πραγματικά ότι Βάσο Λασκαράκη είναι ο άνθρωπος που μπορείς να του πεις. Λοιπόν, η έκθεση έχει ελεύθερο θέμα. Μίλα μόνη σου. Δηλαδή, πες μας, παιδί μου. Πάντα στην απάντησή της κατάλαβα ότι θέλει, απλά δεν θέλει να το συζητάει και ότι δεν το περιμένει, δεν το σχεδιάζει. Απλά είναι κάτι που θα αν την ευλογήσει ο Θεός και τη το φέρει, θα το δεχτεί. Για να δούμε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει μια άποψη. Συναντήσαμε τον Γιάννη Τσι. Μπάνι μου, εγώ πάντως βλέπω μια ταύτιση απόψεων, δεν το σχολιάζουμε καν. Όχι, παιδιά, αυτό σημαίνει ότι. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ήταν σαν να κάνεις τεστ δύο ανθρώπους. Μπράβο. Τελείωσε. Ωραία, το τεστ που βέβαια. Πώς είσαι στο σπίτι, μαγειρεύεις, κάνεις δουλειές ναι, σπίτι, ναι, προλαβαίνεις. Πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μ' αρέσει πολύ να μαγειρεύω. Ποιο είναι το. Πες μου ένα θεσσαλονικιώτικο φαγητό που το παίζει τα δάχτυλα. Θεσσαλονικιώτικο. Από την πατρίδα μας εννοώ. Δεν ξέρω, μωρέ, τα πάντα μαγειρεύω. Έχω μαγειρέψει τα πάντα, δηλαδή έχω δοκιμάσει. Αφού τα τελευταία χρόνια έχω μάθει να μαγειρεύω και ψάρια. Αλήθεια, λες. Ναι, να τα καθαρίζω, να μαγειρεύω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Η μαγειρική τι κάνει φομπίστηκα, γιατί πάντα σκέφτομαι ότι ένα κορίτσι που δουλεύει τόσο πολύ όσο εσύ, φαντάζομαι ότι δεν έχει χρόνο να πει ότι κάθε μέρα υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Όχι, αλλά φροντίζω να υπάρχει τουλάχιστον μέρα παραμέρα φαγητό στο σπίτι. Αλλά μου αρέσει πολύ, μου αρέσει να μαγειρεύω για κόσμο πολύ. Δηλαδή να έχω φίλους και να μαγειρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδανική δηλαδή η βραδιά διασκέδαση είναι να μαζευτείτε ναι. Φίλοι στο σπίτι, να του μαγειρέψει. Μακάρι δηλαδή να είχα περισσότερο χρόνο να μαζευόμαστε σπίτι και να μαγειρεύω παρά να βγαίνω σε μαγαζιά να γυρνάω και να κάνω. Δηλαδή πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Κάνεις δουλειές στο σπίτι. Κάνω, ναι, όσο προλαβαίνω, κάνω. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ το σίδερο. Βάλε με να κάνω. Δεν είναι ωραίο. Δεν το έχω καθόλου. Τα τζάμια δεν είναι ωραία. Τα τζάμια εμένα μου αρέσουν. Ξέρεις, μετά έρχεται, έχω κάνει με το τζάμινο τραπέζι στο σαλόνι, έρχεται. Ο Θέμης ακουμπάει ένα ποτήρι, τρελή εγώ. Αγάπη μου, δεν βλέπεις ότι είναι καθαρό. Δεν θέλει να κάνει τα τζάμια για να μην φαίνεται απ' έξω. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Εκεί το μυαλό τη. Εκεί πώ φαίνεται τα τουρκικά. Για θα δούμε μια συνέντευξη σε έναν πολύ γνωστό Τούρκο πρωταγωνιστή. Κοίτα, θα προτιμούσα να μην υπήρχαν και να υπήρχαν ελληνικά σύριαλ, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι καταλαβαίνω από τη μία πλευρά το ότι είναι κάποιες φτηνές λύσεις για να συνεχίσει να υπάρξει πρόγραμμα στην τηλεόραση. Αν αυτό γίνεται, για να υπάρξει πρόγραμμα, να υπάρξουν διαφημίσεις και αυτές οι διαφημίσεις να φέρουν κάποια στιγμή και ελληνικά, και ελληνικά προϊόντα. Προϊόν εννοώ τηλεοπτικό. Ναι. Απλώς έχει παραγίνει, ίσως έχουμε παραφορτωθεί με Τουρκία, ίσως θα έπρεπε να υπάρξει ένα μέτρο. Μια άλλη ισορροπία. Ναι, από εκεί και πέρα. Έχω να σου πω πάντως ότι ο Σελτζούκ Γιοντέμ που τον συνάντησα στη Λίνδον και κάναμε μαζί μια συνέντευξη, είναι ένας άνθρωπος που απολαμβάνει τεράστια αναγνωρισιμότητα και δημοσιότητα στην Τουρκία. Και ο Τούρκος ηθοποιός, εκτός ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα, το φαντάζομαι. Αλλά έχει πάρα πολλές άλλες επαγγελματικές προτάσεις. Για να δούμε πώς μας τα λέει. Αυτός που μίλησε στο τέλος ήταν ο Μιχάλης Μελένος που μας φιλοξένησε κιόλας και τον ευχαριστούμε πολύ και εμάς και τον Τούρκο ηθοποιό και σκηνοθέτη. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι κάνουν φοβερές παραγωγές. Είναι πολύ, πολύ ακριβές παραγωγές. Είναι, δηλαδή φαίνεται και από τα πλάνα τους και από τις πολύ ηθοποιοί, πολύ κομπάρσι. Ναι. Πώς προλαβαίνεις να βρεις χρόνο να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις γυμναστική. Να κάνω γυμναστική προσπαθώ να προλαβαίνω τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είμαι πολύ του κομμωτηρίου, δεν είμαι πολύ νύχια. Αφού έχεις πολύ ωραίο μαλλί. Ναι. Λες ψέματα, συγγνώμη. Ξέρει ότι μήτε τα φτιάχνω. Αυτή η μπουκλα πώς γίνεται χωρίς κομμωτήριο. Μόνη.
Μόνο! Πιάνει το χεράκι σου. Όχι, όχι. Πρέπει να τα κάνω και στο θέατρο τόσο άλλο μόνη και δεν είμαι πάντα. Δηλαδή κάθομαι δύο μέρες έτσι. Α, σωστή, σωστή. Ναι, η μπουκλα κρατάει δύο-τρεις μέρες. Η μπουκλα στέκεται. Ειδικά με την υγρασία. Ου, κουκλίστα. Τώρα το χειμώνα, έτοιμη. Άρα γυμναστική όσο μπορεί. Γυμναστική όσο μπορώ προλαβαίνω, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν κάθομαι πάρα πολύ ώρα να φτιαχτώ, να ετοιμαστώ. Δεν βάφομαι και πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Ναι. Τότε είναι πιο χαλαρά. Φορμίτσες και τέτοια. Είσαι από τις γυναίκες που θέλουν ο σύντροφός σου να τους βλέπει πάτα στην τρίχα κτλ. Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Δηλαδή, άμα είμαι καλά, άμα αισθάνομαι καλά. Ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν αισθανόμαστε καλά. Μας φαίνεται όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και χιόμαστε τον καθρέφτη και λέμε. Ναι, ας το τα καλύτερα να φοράς, ναι, βρω πολλά. Αλλά συνήθως δεν έχω πρόβλημα. Μου αρέσει να κυκλοφορώ με φόρμες χαλαρά. Για πες μου λίγο, στη δουλειά τώρα είπαμε, έχεις τα γυρίσματα, αλλά έχεις και το θέατρο. Έχουμε το θέατρο, ξεκινήσαμε 12 Οκτώβρη, βάλει τον υπουργό στην Πρίζα, Ρέπας Παπαθανασίου. Ναι. Στο θέατρο Πειραιώς 131. Έχει πολύ γέλιο το κείμενο, είναι πολύ επίκαιρο. Ναι, είχες έρθει στην. Δεν είχα έρθει. Όχι. 6 Νοέμβρη έχουμε επίσημη πρεμιέρα, θα έρθεις. Τέλος, θα έρθω. Η πρόσκληση έγινε τώρα. Ναι, κατοχυρώθηκε. Χαίρομαι πάρα πολύ να πω τους συντελεστές λίγο. Είναι η κυρία Χρυσούλα Διαβάτη, είναι ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Σοφία Ιμουτίδου, ο Φώτης ο Σπύρος, ο Μιχάλης ο Ρέπας, ο Δημήτρης ο Λέκος, ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος. Θα θυμάζε όλα, ρε παιδίο. Και περνάτε καλά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πολύ γιατί το έργο είναι πάρα πολύ κωμωδία, φάρσα, σάτυρα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Και μου αρέσει που ο κόσμος έρχεται και περνάει καλά. Δηλαδή διασκεδάζει. Είναι ωραίο να βλέπεις άλλους να γελάνε. Στον υπουργό θα βάζεις στην Πρίζα. Μου διώξα να κάνω την ερώτηση. Όλους να πούνε όλοι στην Πρίζα. Δεν άλλο έκανε την ίδια ερώτηση με μένα. Νομίζω ότι παίζει πολύ αυτό με τον βάλτο τον υπουργό στην Πρίζα. Όλοι το σκέφτονται. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι λόγω κρίσης πήγες να ψηφίσεις, είσαι πολιτικοποιημένο. Είχα να ψηφίσω 10 χρόνια. Δηλαδή ψήφισα πρώτη φορά στα 18-19, δεν θυμάμαι πότε είχαν γίνει εκλογές. Και πήγα να ψηφίσω πάλι φέτος. Άρα, να σου πω κάτι. Γιατί και εγώ έτσι είμαι. Αυτοί που πήγαν και ψήφισαν τώρα ή πήγανε για να στηρίξουν το ένα κίνημα φοβούμενοι τα χειρότερα ή το άλλο γιατί βαρέθηκαν αυτά που υπάρχουν. Ναι, δεν σε ρωτάω. Ναι, όχι, όχι, δεν θα σου απαντήσω. Απλά θεώρησα ότι ήταν λάθος το ότι δεν ψήφιζα τόσα χρόνια. Ναι. Το θεωρούσα ότι ίσως είναι. Όχι ότι υπάρχει κάποιος που με εκφράζει, τα έχουν κάνει να μην εκφραστώ. Αλλά. Μπιπ, καπέλο. Κάτι πρέπει να γίνει, πραγματικά. Θα έβγαινε στον δρόμο, θα πήγαινε στο Σύνταγμα να διαδηλώσει. Δεν είμαι πάρα πολύ τη διαδήλωση και τη πορεία. Μη σου πω ότι έχω αρχίσει λίγο να εκνευρίζομαι με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μάθει να μην δουλεύουμε παρά μόνο να φωνάζουμε. Και να μην σεβόμαστε ίσως και την περιουσία. Ναι, δεν λέω ότι μπορούμε να τα δεχτούμε όλα με σκυμμένο κεφάλι σε καμία περίπτωση. Όντως πρέπει να. Αλλά δεν ξέρω πού μπορούν να βγάλουν όλες αυτές οι πορείες και οι απεργίες και δει από ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν έχουν μερικές φορές το δικαίωμα να φωνάζουν. Mm-hmm. Γιατί έχουν γίνει πολλά. Εγώ αυτό που θυμώνω, επειδή η μαμά μου έχει ένα γραφείο τουριστικό στο κέντρο της Αθήνας. Το έχω τιμήσει. και είναι στην Ακαδημία στην πλατεία Κάνικο. Σε ένα μέρος που όποτε γίνεται πορεία κτλ. Θεωρείται απαγορευμένη ζώνη. Δεν μπορείς να σπάς την περιουσία του κόσμου, γιατί και εκεί δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι. Αν κλείσει αυτή η εταιρεία, θα αφήσει άλλους τόσους ανέργους. Είναι μια λυσίδα όλο αυτό. Ναι, δεν γίνεται με σωστό τρόπο τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ούτε καν μια διαδήλωση, ούτε καν μια πορεία, ούτε μια διαμαρτυρία. Δεν γίνεται τίποτα. Άρα όλα αυτά, εμείς βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Βέβαια. Εμείς σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Ακριβώς. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το OK και μεταξύ, ανάμεσα σε άλλα. Δεν έχω κάτι που σε αφορά, μην κοιτάξω το ύφος. Έχω, λέει, ένα παπαράτσι με σένα και τον Γιάννη. Όχι, πλάκα κάνω. Έχουμε μια φωτογράφηση του Αργύρη Αγγέλου και τη Βανέσα Αδαμοπούλου, πρωταγωνιστών στο θέατρο Αλίκη, στην παράσταση περί